Ραντεβού έξω από τις εφορίες δίνουν το τριήμερο 28 με 30 Σεπτεμβρίου σωματεία, φορείς και συνδικάτα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα αλλεπάλληλα χαράτσια της κυβέρνησης στο εισόδημα ή μάλλον σε ό,τι έχει απομείνει από αυτό, αλλά και στα ακίνητα. Στη Λάρισα η πρώτη σπίθα θα ανάψει την Τρίτη στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, όπου θα συγκεντρωθούν οι υπάλληλοι των Δήμων του Νομού. Ενώ την επόμενη μέρα αναλαμβάνει δράση το εργατικό κέντρο. Προγραμματίζουμε κινητοποίησεις την ερχόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, έξω από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, τις εφορίες δηλαδή, με στόχο να εμποδίσουμε την πληρωμή των χαρατσιών. Να συγκεντρωθούν τα χαρτιά και από κοινού οι εργαζόμενοι να πάνε να τα επιστρέψουν, ανεξάρτητα αν θα τα κάψουν ή θα τα παραδώσουν, να τα επιστρέψουν στους αποστολείς τους. Με το σύνθημα ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε και ταυτόχρονα αρνούμαστε να πληρώσουμε το χρέος της πλουτοκρατίας. Το εργατικό κέντρο Λάρισας απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους για κινητοποιήσεις με μαζικούς όρους, ενώ προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο διώξεων όσων αρνηθούν να πληρώσουν. Πρέπει να οικοδομηθεί σε κάθε τόπο δουλειάς και σε κάθε τόπο κατοικίας ένα τέτοιο κίνημα αλληλεγγύης με επίκεντρο τα σωματεία και τις επιτροπές αγώνα που ήδη ξεκίνησαν να συγκροτούνται. Προχθές έγινε στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, θα ακολουθήσουν και σε άλλες γειτονιές. Με στόχο δηλαδή να υπερασπιστούμε όλους όσους η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί του κράτους, το όνομα της πάταξης προδιαφυγής, πάνε να τους επιβάλλουν τέτοια μέτρα.